ότι θα πέσουν στην περιοχή πάρα πολλά χρήματα, έως 5 δις. Αυτό είναι μύθος και μπορώ να το αποδομήσω αμέσως με συγκεκριμένα στοιχεία. Λοιπόν, καταρχήν η Ελλάδα κατατάσσεται έναντι στην κατανομή των πόρων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Διεθνής Μετάβασης, διότι παίρνουν 755 εκατομμύρια, σε αντίθεση με τη Ρουμανία και τη Βουλγαρία, που παίρνουν αντίστοιχα 1,5 και 2 δις. Και χωρίς εκείνη να έχουν την πίεση για μια γρήγορη πολιτικοποίηση. Δηλαδή, εμείς δεν επιβραβευόμαστε. Δεν έχουμε καμία επιβράβευση, μάλλον να το πω, ως προς την ταχύτητα που πάμε στην απολυμνητοποίηση. Επίσης, να έχουμε την χρηματοδότηση που ξέρουμε μέχρι τώρα, είναι 1,6 δις, δηλαδή, είναι σύνολο αυτό, το πρόγραμμα προσδίκης ανεπτυξιακής μετάβασης, που συμπεριλαμβάνει μέσα το Ταμείο Διοίκησης Μετάβασης που σας είπα, 755, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και ένα προκαθορισμένο ποσοστό 15% εθνικής χρηματοδότησης. Έχουμε τα 300 εκατομμύρια από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας που αφορά την αποκατάσταση των εδαφών, που σημειωτέων αφορά μόνο 60.000 στρέμματα, τα οποία κρατάει η ΔΕΗ και θα αποκαταστούν με αυτά τα χρήματα, ενώ τα υπόλοιπα που είναι τα 2 τρίτα των εδαφών τα παραχωρεί στο δημόσιο η ΔΕΗ, χωρίς την υποχρέωση να κάνει αποκατάσταση, σαν αντιστάθμισμα της αποκατάστασης. Και αυτά δεν ξέρουμε πού θα καταλήξουν. Προφανώς, ήδη υπόθηκε δηλαδή την κυβέρνηση ότι θα δοθούν σε κάποιον ιδιώτη ή σε κάποιους ιδιώτες. Τα άλλα 3 δις που λέει η κυβέρνηση ότι θα δοθούν είναι ουσιαστικά την όχληψη ιδιωτικού κεφαλαίου, τα οποία δεν ξέρουμε αν θα φθούν, διότι η Κοζάνη, όπως ξέρετε, και ο νομός δεν έχουν υποδομές. Αυτά είναι περίπου, έτσι για να μην σας κουράζω με αριθμούς, αυτή είναι η χρηματοδότηση που επιφυλάσσουν μέχρι στιγμής. Και εδώ βέβαια δεν χωράει κανένας πανηγυρισμός από την κυβέρνηση ως προς αυτή τη χρηματοδότηση. Εμείς έχουμε συγκεκριμένες προτάσεις και τελευταία που μίλησε και ο Αλέξης Τσίπρας και δημιουργήθηκε έτσι μια εκδήλωση για την πράσινη μετάβαση. Υπήρξε ένα κεφάλαιο συγκεκριμένο για τη δίκαιη μετάβαση των λιγνητικών περιοχών. Με μία φράση να πω ότι θέλουμε να θεσπιστεί η ρήτρα μηδενικού ελλείμματος. Δηλαδή, ό,τι ΑΕΠ χάνεται, ό,τι θέσεις εργασίας χάνεται, να αντισταθμίζονται, να καλυφθούν. Γιατί θα υπάρξει, όπως σας είπα και πριν, στην εισαγωγή μου, ένα τεράστιο κενό και στις θέσεις εργασίας, αλλά και στο ΑΕΠ της περιοχής. Και βέβαια εκκρεμούν ένα σωρό πράγματα, όπως σας είπα, από τις τηλεθερμάνσεις, από την αποκατάσταση, από την άναρχη τοποθέτηση των ΑΠΕ, το οποίο το αντιμετωπίζουμε και εσείς σαν δημοσιογράφοι, το ξέρετε πάρα πολύ καλά αυτό, καθημερινά, όπου η ανάπτυξη των ΑΠΕ γίνεται σε βάρος άλλων δραστηριοτήτων, παραγωγικών δραστηριοτήτων, είτε είναι στη λίμνη, ευτυχώς το πήραμε στήσω αυτό, είτε είναι για εκτάσεις που δραστηριοποιούνται οι κτηνοτρόφοι, είτε γεωργικές εκτάσεις και όλα αυτά. Είναι ένα σύνθετο πρόβλημα. Σαφώς εμείς δεν δεχόμαστε να γίνουμε το πειραματόζω, η Δυτική Μακεδονία, το πειραματόζω της Ευρώπης. Η ευρωπαϊκή πρακτική δείχνει ότι όπου έγινε αυτή η μετάβαση χρειάζεται χρόνος, χρειάζεται σχέδιο, χρειάζεται πρόγραμμα και βέβαια χρειάζεται έτσι να γίνουν τα πράγματα ώστε να μην μένει κανείς μα κανείς πίσω και βέβαια να μην αυξάνονται οι κοινωνικές ανισότητες. Καταρχήν ο λιγνίτης σκέψη. Ο λιγνίτης ορυκτό δεν είναι. Το φυσικό αέριο που φέρνει η κυβέρνηση τι είναι. Ποια είναι η θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το φυσικό αέριο. Ποιος θα απαντήσει γιατί το νοικοκυριό σήμερα και στην Κοζάνη και στα Σεπόλια και στον Άγιο Παντελήμωνα και στην Κρήτη θα πληρώσουν από όχι μόνο το ρεύμα σε αύξηση 50% αλλά και όλα τα προϊόντα και όλη την αλυσίδα και τις μεταφορές. Και ποιος θα πάρει την ευθύνη. Θα απαντήσει ο κ. Χατζηδάκης και θα πει είναι το κομμάτι το λίγο και δεν αφορά στις λίγους. Και δεύτερον, δεν μπορούσα να προγραμματίσω πώς θα μου αυξηθεί το φυσικό αέριο. Από ποιος θα πάρει φυσικό αέριο. Γιατί πήγαμε σε φυσικό αέριο. Και θα φέρει ο κ. Μητσοτάκης στα καθρεφτάκια στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης για να πει ότι θα στηρίξω τη μεσαία τάξη και θα δώσω ένα επίδομα, σαν να το ξέρω, σαν να το βλέπω είναι, το οποίο θα είναι της τάξης των 10.000 ευρώ το χρόνο
και ποια θα είναι η μεσαία τάξη, πώς ορίζεται. Αυτός που παίρνει ο καθηγητής δηλαδή στα 900 ευρώ και στα 1100 είναι μεσαία τάξη, και αυτός που είναι στέλεχος σε μια επιχείρηση και παίρνει 2%. Αυτός θα είναι στη μεσαία τάξη ή δεν θα είναι στη μεσαία τάξη. Δεν υπάρχει μεσαία τάξη. Υπάρχουν και μεσαία στρώματα. Αυτό είναι ένα μεγάλο ψέμα της Νέας Δημοκρατίας, το έπαιξε με τις εκλογές. Τώρα θα έρθει να μας δώσει το λογαριασμό. Για να κλείσω, σε αυτό το κομμάτι πρέπει να σας πω ξεκάθαρα. Κάθε μέρα που μένει ο Μητσοτάκης και η παρέα του και τα συμφέροντα αυτά στη χώρα, ο κόσμος θα γίνεται φτωχότερος και βεβαίως νομίζω ότι αυτό που πρέπει να καταλάβει ο κόσμος είναι ότι πρέπει άμεσα αυτή η κυβέρνηση να φύγει. Χτες. Διότι μία φορά μπήκαμε στη διαδικασία ο ΣΥΡΙΖΑ να βγάλει τη χώρα και να σηκωθεί με μια κατεστραμμένη οικονομία και μια κατεστραμμένη χώρα. Βλέπω το έργο να ξαναέρχεται. Όσο πιο γρήγορα λοιπόν θα μειώσουμε την καταστροφή. Και αν έχει την καλοσύνη και αν χωρέσει στο μοντάζ που θα κάνετε να μπει αυτό, θα ήθελα να σας το πω, γιατί είναι αξία. Κάποια άλλη μέρα, κάποια άλλη στιγμή να γίνει μια κουβέντα. Στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή συζητάμε το θέμα της τεχνητής νοημοσύνης, όπου είμαι στη σχετική επιτροπή. Ο ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν πέρασε την νομοθέτηση και θα έχουμε μια οδηγία. Αυτό που διεκδικεί η αριστερά και εμείς είμαστε ο κύριος εκφραστής της αριστεράς στην Ευρώπη. 32% δεν υπάρχει κόμμα προοδευτικό. Ούτε σοσιαλιστικό κόμμα, ούτε πράσινο κόμμα, ούτε αριστερό κόμμα με 32%. Προς το παρόν, μακάρι να γίνει. Ως κυρία έκφραση λοιπόν, εμείς ζητάμε μείωση των ορών εργασίας, αφού η τεχνητή νοημοσύνη και τα ρομπότ και οι δυνατότητες που έχουμε μπορούν να έχουμε μεγαλύτερη παραγωγική διαδικασία παντού, σε όλους τους τομείς. Μείωση των ορών εργασίας, όχι μόνο χωρίς μείωση των μισθών, αλλά και με αύξηση των μισθών. Γιατί θέλουμε να πάρουμε μέρος της υπεραξίας που παράγει ο άνθρωπος και εμείς. Στον καπιταλισμό λοιπόν, μέρος, να πάμε σε διαπραγμάτευση. Στον ονειρικό σοσιαλισμό, όλη την υπεραξία. Το δίλημα που υπάρχει και η σύγκρουση μεταξύ δεξιάς-αριστεράς, αυτό είναι το δίλημα. Δεξιά-αριστερά είναι παντού. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Είναι ένα, με τις συμμαχίες. Είναι, αυτοί λένε, μείωση των χρονών εργασίας, αλλά μισός μισθός, αφού είναι μισές ώρες, και επίδομα αυτών που θα μείνουν έξω από τη διαδικασία της παραγωγής για να μην πεθάνουν από την πείνα. Τι λέει ο προβλεπτής του ΣΥΡΙΖΑ? Όχι. Λέμε να είναι διπλές οι βάρδιες και να είναι δύο τα προγράμματα. Διότι μέσα από τη λογική αυτή μιας μικρής επιχειρηματικής πολιτικής για μικρό διάστημα δημιουργείται ένα λούμπερ προλεταριάτο, μη εκπαιδευμένο, χειραγωγήσιμο πάντα, όπου κάποια στιγμή θα το κάνει το κεφάλαιο, το κράτος, τα κόμματα, οι επιχειρηματίες, ό,τι θέλουν και θα είναι ουσιαστικά επέτηση. Εμείς θέλουμε τους εργαζόμενους, δηλαδή αυτό που λέμε εργατική τάξη και τα στρώματα όλα αυτά, να είναι περήφανοι, να διεκδικούν γιατί μπορούν. Να πάμε στο 7ωρο, να πάμε στο 6ωρο, θα πάμε εκεί καταρχήν σε ένα μέσο όρο που θα συμφωνήσουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αφού μιλάμε για ευρωκενείο νόμισμα. Δεν μπορεί στο Βέλγιο να δουλεύει ο άλλος 6ωρο. Στην Ισπανία εκεί πήγανε σε μείωση του ωράριου εργασίας με άξονα αποδοχών. Τυχαία είναι στους σοσιαλιστές και αριστερή στην κυβέρνηση. Στην Πορτογαλία γιατί το σχεδιάζουν. Στη Σκανδιναβία γιατί πέτυχε. Γιατί εδώ λοιπόν οι άριστοι δεν προχωρούν σε τέτοιες λογικές, αλλά πάνε σε οικονομικοποίηση ουσιαστικά της εργασίας και στο χτύπημα των εργαζομένων. Η σύγκρουση σε όλη την Ευρώπη θυμίζει σε πολλά σημεία μέρη του 35. Το μαύρο πέπλο σκληρά με το κεφάλαιο πάντα να χρηματοδοτεί και από την άλλη είναι η αριστερά, η οποία ή θα πάει επιθετικά να διεκδικήσει αυτό που θέλει και να δημιουργήσει όραμα, ή έχει χάσει ένα ιστορικό και θα έχει ιστορική ευθύνη για την ήττα που θα έρθει. Κοινωνική και πολιτική, όπως είναι το 35.